Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος 50 μαθήτριες και μαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυμνάσιο Αιγίου. Καλώς ήρθατε στην Ελληνική Βουλή, παιδιά. Κύριε Παπαχριστόπουλε, εσείς θέλετε το λόγο? Όχι. Κύριε Σαρίδη, όχι. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Συγγνώμη, δεν είχατε επιτυχία αυτό. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Σήμερα μια συζήτηση για ένα σημαντικό, κατά την άποψή μου, νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσα από το οποίο θωρακίζεται η χώρα ή μάλλον αποκτά ένα ακόμη εργαλείο για την θωράκισή της απέναντι στα ζητήματα της τρομοκρατίας και της μεγάλης εγκληματικότητας και ιδιαίτερα της διεθνούς δραστηριότητας μεγάλων κυκλωμάτων και του οργανωμένου εγκλήματος. Για το οποίο έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση στις επιτροπές και με τους φορείς και πραγματικά με έναν ουσιαστικό διάλογο, το τονίζω γιατί δεν γίνεται πολύ συχνά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ θέλω να πω ότι ομολογουμένως έγινε ένας πολύ σοβαρός διάλογος, ίσως και υποδειγματικός για τον κοινοβουλευτισμό, χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες σε όλη τη διάρκεια του διαλόγου και με ειλικρινές ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές για να αντιμετωπίσουμε τα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που έθεσε αυτός ο νόμος. Και όπως και το λεπτό σημείο της ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και δημοκρατίας αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα σοβαρότητα. Οφείλω να τα πω αυτά. Και να κλείσω χωρίς να συμπληρώσω κάτι για το νομοσχέδιο με το δεδομένο ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους συναδέλφους υιοθετήθηκαν και τροποποιήθηκε ο νόμος και νομίζω ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Θέλω όμως να πω, κύριε Δαβάκη, να σας απαντήσω λίγο για τους πυροσβέστες. Ναι, έχετε δίκιο, υπάρχει το ζήτημα της διεύρυνσης του ωραρίου των πενταετών, το οποίο υπολογίσαμε ότι περίπου είναι 8,7 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι θετικά το αντιμετώπισε και το λογιστήριο, άρα είναι κάτι το οποίο θα προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες για να ενταχθούν και οι πενταετοί στο πλήρες ωράριο και όλο το χρόνο, ούτως ώστε να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Βεβαίως, το ένα βήμα αυτό, τα δύο βήματα των άλλων δύο τροπολογιών και όλα όσα γίναν μέχρι στιγμής ως βήματα, βεβαίως δεν αντιμετωπίζουν εξ ολοκλήρου το πρόβλημα. Το γνωρίζουμε. Θεωρούμε ωστόσο ότι στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων προχωρούμε σταδιακά προκειμένου να θωρακίσουμε το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα δεν έχει όσους ανθρώπους χρειάζεται. Αυτό σταδιακά προσπαθούμε να το αποκαταστήσουμε και σε ανθρώπινο δυναμικό να αποκαταστήσουμε αλλά και σε υποδομές, πράγμα το οποίο κάνουμε συνεχώς. Όμως, όταν έθεσα μετά την τοποθέτηση, την προκλητική τοποθέτηση της Χρυσής Αυγής, ζήτησα από τους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Τόξου εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου να αποκρούσουν αυτή την προσπάθεια, αυτή την παρέμβαση, η οποία είναι ακόμη μια επικίνδυνη παρέμβαση με δεδομένο ότι προετοιμάζει την διείσδυση, την προσπάθεια διείσδυσης και την αλλίωσης της αγάπης για την πατρίδα που αισθάνονται οι Έλληνες μαθητές, να ρίξουν δηλητήριο και να το μετατρέψουν αυτό σε ένα άλλο κίνημα για ιδιωτελείς λόγους της Χρυσής Αυγής και τελικά εξυπηρέτηση του φασισμού με ναζιστικά στοιχεία και του ναζισμού βεβαίως.
Εδώ πέρα όμως, παρόλο που κατάλαβαν όλοι, οι περισσότεροι κατάλαβαν τι ρώτησε εκείνη τη στιγμή, γιατί τα ερωτήματα συγκεκριμένα ήταν δύο που προέκυπταν από αυτή την τοποθέτηση. Ήταν το εάν συμφωνεί κάποιος με το δήθεν πατριωτικό κάλεσμα της Χρυσής Αυγής στα σχολεία για κινητοποιήσεις, είτε αυτά είναι καταλήψεις είτε οποιοδήποτε άλλη κινητοποίηση, που δεν έχει σημασία ο τρόπος, σημασία έχει το μήνυμα. Και το πιο σοβαρό που διατυπώθηκε εδώ μέσα, ότι η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Οι περισσότεροι τα κατάλαβαν και απάντησαν. Δεν το κατάλαβε ως διαμαγείας η Νέα Δημοκρατία. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα, γιατί νομίζω ότι ήταν εύκολο. Παρόλο που ακούστηκαν εδώ μέσα τοποθετήσεις και από τον κύριο Βορύδη και από τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, με πάθος, με αγανάκτηση, με τη δέουσα δραματοποίηση των γεγονότων και την απελπισία που προκαλεί σε αυτούς οι τροπολογίες που κατατέθηκαν σήμερα εκ μέρους της κυβέρνησης. Παρόλο όλο αυτό το που εμπλουτίστηκε βεβαίως με αριθμητικούς ακροβατισμούς, ψέματα δηλαδή, και τίποτε από όλα αυτά δεν απαντήθηκε την ώρα εκείνη απέναντι σε αυτό το δεδομένο. Νομίζω ότι επειδή όλοι είναι ευφυείς, και ο κύριος Γεωργιάδης είναι ευφυείς, και ο κύριος Βορύδης, ο οποίος το απέφυγε εντελώς, ο κύριος Γεωργιάδης όμως προτίμησε να γυρίσει την κουβέντα. Δηλαδή, περί άλλου να τυρβάσουμε, περί άλλου να απαντήσουμε. Δηλαδή, αν είναι χρήσιμες κάποιες μορφές κινητοποιήσεων, όπως είναι οι καταλήψεις. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία η αριστερά έχει άποψη για αυτή, κατατεθειμένη και γνωστή διαχρονικά. Όπως και για το κίνημα, όπως και για τους τρόπους διεκδίκησης και πώς αυτοί μπορεί να κλιμακωθούν κτλ. Αυτό το ερώτημά μας δεν ήταν αυτό. Το ερώτημά μας ήταν τα δύο προηγούμενα ερωτήματα που ανέφερα πριν από λίγο. Η μεταστροφή λοιπόν της κουβέντας, επειδή θεωρώ και τον κύριο Άδωνη ευφυή, εκτιμώ ότι γίνεται συνειδητά για να αποφύγουν να καταδικάσουν το φασισμό. Αυτό θα πρέπει να το δει η Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να το δει η Νέα Δημοκρατία, διότι δεν εκτιμώ εγώ ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζονται όλοι από αυτή την αντίληψη. Αλλά, όπως διατυπώθηκε και εδώ και από τον εκπρόσωπο που μπήκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από το ΠΑΣΟΚ και από τη ΔΗΜΑΡ και από το Ποτάμι, όλοι κατάλαβαν και απήντησαν. Είναι ένα ολίσθημα ιδιαίτερο αυτό το οποίο συνέβη σήμερα και αποκάλυψε μερικά πράγματα ακόμα. Όμως, να πω και κάτι άλλο. Κύριε Ψαριανέ, δεν βλέπουν εμάς οι Χρυσαυγίτες τι κάνουμε και κάνουν και αυτοί τα ίδια. Αυτή κι αν είναι επικίνδυνη εξίσωση. Είναι όπως η γυναίκα που προκαλεί για να δικαιολογήσουν τον βιαστή. Δεν είναι τα... Πιστεύω ότι δεν θέλατε να πείτε αυτό. Δεν εκτιμώ ότι θέλατε να πείτε αυτό, αλλά... Ορίστε. Η Χρυσή Αυγή δεν βλέπει τι κάνουμε εμείς. Βλέπει εμάς, άρα αυτή κάνει τα ίδια κάνει η Χρυσή Αυγή. Αυτή την εκτίμηση έχετε. Ή αυτό είναι άλοθη για τη δράση των φασιστών. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θέλετε να πείτε αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούστηκε, γι' αυτό το σημειώνω, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί απέναντι σε όλο αυτό, διότι το αυγό του φιδιού έχει αποαστεί. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και νομίζω ότι σε αυτό το δρόμο κάποιοι δεν θέλουν να συμπορευτούν, κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί που κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν συμπορεύονται στα αλήθεια, γιατί και καταλαβαίνουν και φλερτάρουν. Όσον αφορά την κριτική για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σήμερα το πρωί, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, δεν θέλω να απαντήσω σε όλα ένα-ένα, όμως θέλω να πω ότι αυτή είναι μια αντιπολίτευση απολύτως προβλέψιμη, απολύτως ανιαρή. Πότε μπαίνει σε παρελθοντολογία και πότε το διανθίζει με καταστροφολογία και κινδυνολογία και όλο αυτό γίνεται ένα μύθευμα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν εκπλήσεται κανένας από όλο αυτό και ότι
και κάτι άλλες εξισώσεις που γίνονται εδώ μέσα, ότι τάχα μου όποιος ευνοείται από τα θετικά μέτρα που έρχονται επειδή τελείωσε το μνημόνιο είναι πελάτες της κυβέρνησης. Αυτό νομίζω ότι χρήζει περαιτέρω ερμηνείας από όσους το διατυπώνουν. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία έβαλαν τη χώρα στα μνημόνια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια που αποδεικνύεται με όλους τους τρόπους. Αντικειμενικούς, το υποκειμενικό το ξεπερνάω. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια και δεν είναι δυνατόν να τη στρεβλώσουμε με όσο και αν αλλάξουμε τα νούμερα, όσα ψέματα πούμε, όσα από το παρελθόν θυμηθούμε και όσο καν καταστροφολογήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Κύριε Ψαριανή, μισό λεπτό, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να αντιδικήσω με την Υπουργό, ούτε εξ ορισμού και επί της αρχής διαφωνούμε σε θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας. Και δεν έκανα κανέναν συσχετισμό. Είπα ότι εάν οι φίλοι μου καταλάβουν το γυμνάσιο του Χολαργού για τα δίκαια αιτήματά μας τους, το ίδιο δίκιο έχουν και οι φίλοι της Original να καταλάβουν το γυμνάσιο ή το λύκειο της Νέας Φιλαδέλφειας με το αίτημα ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Έτσι, γιατί επειδή η ΑΕΚ είναι της Κωνσταντινούπολης, έχουν κάθε δίκιο να κραυγάσουν και να καταλάβουν το λύκειο της Νέας Φιλαδέλφειας κραυγάζοντας και ανεβάζοντας δικέφαλους έτους, κραυγάζοντας ότι η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική. Είναι μία βλάβη, ψύχωση, εθνικιστική ιστερία, ό,τι και να είναι, δεν συγκρίνω. Δεν είναι το αίτημα, ο τρόπος είναι η λειτουργία της δημοκρατίας. Το αίτημα μπορεί να είναι και δίκαιο, μπορεί να είναι και άδικο. Μπορεί να εξηγείται ή να μην εξηγείται. Μπορεί να αξίζει να εκδηλωθεί και να μην αξίζει. Ο τρόπος, είπα, υπονομεύει τη δημοκρατία. Και αν εμείς οι αριστεροί κάνουμε καταλήψεις για τα δίκαια αιτήματά μας, το ίδιο και οι νεοναζί και οι βρωμοφασίστες μπορούν να κάνουν και αυτοί καταλήψεις για τις άδικες δικές τους ψυχώσεις. Αυτό είπα. Δεν συγκρίνω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, και ένα τελευταίο. Εφόσον η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, να καταργήσουμε τον έμφυα. Στην τροπολογία που έχετε δώσει, να πούμε και να ψηφίσουμε όλες οι πτέρυγες ότι καταργείται ο έμφυα. Διότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΞΕΛ θα ασκεί ανεξάρτητη εθνική πολιτική. Τελεία και παύλα. Ωραία, κύριε Είναι πολύ απλό. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, κάτι έχετε παραλείψει, νομίζω, και θέλετε να πάρετε το λόγο. Έχω πει ότι γίνονται αποδεκτές οι τροπολογίες. Δεν έχω πει το τυπικό δηλαδή μέρος. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί ότι γίνονται δεκτές. Ωραία. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορίστε, κύριε Τάσο, έχετε το λόγο. Έχουμε καταθέσει μια σχετική τροπολογία για την κατάργηση του έμφυα. Επομένως, φαντάζομαι. Έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία για κατάργηση του έμφυα. Φαντάζομαι ότι ψηφίζετε. Βεβαίως. Εάν κατατεθεί, αν την κάνει δεκτή υπουργός. Υπουργός θα μας πει. Το είπαμε αυτό. Να απαντήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ας μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Η χώρα στέκεται πάλι στα πόδια της και αρχίζει να μπορεί να κάνει δικές της επιλογές η ελληνική κυβέρνηση. Αυτές όμως πρέπει να συμβαδίζουν με το ταμείο. Και στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, με τα δημοσιονομικά περιθώρια που δημιουργούνται συνεχώς, διευρύνουμε αυτές τις πολιτικές. Αυτό μπορούσε να κάνει σήμερα η κυβέρνηση και το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυτή την πρόταση την οποία κατέθεσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επομένως, το ότι βγήκαμε από το μνημόνιο δεν γέμισαν τα ταμεία όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, διότι η χώρα η οποία χρεοκόπησε από το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά και την παραλάβαμε μείον, σήμερα για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να δίνουμε θετικά μέτρα υπέρ των ανθρώπων που δεινοπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ, κύριε Συνάδελφε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, περαιωμένη συζήτηση.